Καλημέρα λοιπόν και πάλι και καλό μήνα εδώ από το Δασκαλογιάννη στο αεροδρόμιο των Χανίων. Μεγάλη μέρα σήμερα, αν και σίγουρα οι αφήξεις δεν θυμίζουν σε τίποτα την ίδια περσινή ημέρα. Περίπου 11 πτήσεις περιμένουμε απευθείας από το εξωτερικό εδώ στο αεροδρόμιο των Χανίων. Από τις 10 το πρωί ποδαρικό θα μας κάνουν οι Λιθουανοί, την ίδια ώρα οι Γερμανοί θα κάνουν ποδαρικό στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Εκεί περισσότερες οι πτήσεις, 35-36. Μιλάμε τώρα μόνο για τις πτήσεις, δεν μετράμε τις πτήσεις που έρχονται από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Πέρσι, φέτος μας είπες ότι είναι 11 επτή σήμερα. Ας πούμε, ξέρω εγώ, όσο πηγαίνουν οι μέρες, θα είναι και περισσότερες. Πέρσι τέτοιο καιρό πώς πτήσεις είχαμε? 27. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι παίζει ρόλο και η μέρα. Ναι. Γιατί δεν μετρήσαμε την 1η Ιουλίου πέρυσι, αλλά την 1η Τετάρτη του Ιουλίου πέρυσι, που ήταν 3 του μηνός. Ναι. Γιατί κάθε μέρα έχει άλλες αφήξεις. Δηλαδή, οι ίδιες οι χώρες που ταξιδεύουν φέτος για εδώ, σήμερα, πέρυσι την ίδια μέρα, οι ίδιες ήταν συν φυσικά τους Βρετανούς που δεν ταξίδευαν και κάποιους Σουηδούς που δεν ταξίδευαν. Τώρα αυτοί που θα έρθουν από τη Λιθουανία, θα εξεταστούν όλοι. Αναλόγως τι θα δείξει το QR code, για δεν είναι σίγουρο ότι θα εξεταστούν όλοι. Είναι 275 τεστ. Ναι, την ημέρα. Εδώ, 825 στο Ηράκλειο. Όταν μπαίνεις στο αεροσκάφος, όταν βγαίνεις από το αεροσκάφος και μπαίνεις στο αεροδρόμιο, δείχνεις το boarding pass και εκείνο έχει δύο δρόμους. Σου δείχνει αν θα πας για να πάρεις τη βαλίτσα σου και να βγεις στο αεροδρόμιο ή αν θα πας, θα περάσεις να καθίσεις στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που είναι εδώ από μέσα για να κάνεις, να σου κάνουν τεστ. Αυτό πάει ανάλογα με τη χώρα από όπου προέρχεσαι. Με τη χώρα προέλευσης και κάποιες άλλες πληροφορίες που συλλέγονται. Δηλαδή, ο ταξιδιώτης έχει συμπληρώσει εκτός από τη χώρα προέλευσης την ηλικία κτλ. Αν έχει ταξιδέψει σε άλλες χώρες πρόσφατα, σε άλλες χώρες του εξωτερικού πριν έρθει εδώ, αν έχει αρρωστήσει κάποιος δικός του άνθρωπος ή ο ίδιος. Είναι κάποια δεδομένα που συλλέγονται και βάσει αλγορίθμου υποδεικνύονται οι επιβάτες οι οποίοι θα υποβληθούν σε αυτό το τεστ. Οπότε ακριβώς. Έτσι περνάς τον barcode και έτσι φαίνεται, δηλαδή από το ερωτηματολόγιο που έχει συμπληρώσει. Ναι. Γιατί σε ορισμένες πτήσεις ουσιαστικά θα ελέγχεται όλη η πτήση. Αλλά σε ορισμένες άλλες πτήσεις που έρχονται από ασφαλείς χώρες θα γίνονται δειγματοληπτικά. Άρα μας λες το πρώτο είναι από Λιθουανία στα Χανιά και το πρώτο στο Ηράκλειο από Γερμανία. Από Γερμανία. Τώρα, όσοι κάνουν τεστ θα πρέπει στη συνέχεια να συμπληρώσουν ένα νέο ερωτηματολόγιο, το οποίο πάλι θα συμπληρώνουν τα στοιχεία του συν τη θέση στην οποία κάθονταν στο αεροσκάφος, καθώς μπορεί κάποιος για κάποιο λόγο να άλλαξε θέση. Και αν υποθέσουμε ότι βγει κάποιο τεστ θετικό, θα πρέπει να εκμηλατηθούν και οι άνθρωποι που κάθονταν κοντά του. Οπότε θα συμπληρώνει επίσης τον αριθμό της θέσης του αεροσκάφους και το κατάλημα στο οποίο θα μείνει. Για να το βρουν εύκολα. Γιατί μπορεί, ας πούμε, ένας διπλανός σου, παιδί μου, να βρεθεί, όπως το λένε, με κορονοϊό. Να σε βρουν οπουδήποτε.